Πίσω στο στούντιο της ιατρικής εκπομπής, κοντά μου ο ιατρός Αθανάσιος Δούσγος, χειρουργός οφθαλμίατρος. Σίγουρα, γιατρέ, οι παθήσεις των ματιών αποτελούν ένα μείζον ιατρικό πρόβλημα. Όλες οι παθήσεις αποτελούν πρόβλημα για τον άνθρωπο όταν τον ταλαιπωρούν. Αλλά αν δεν πονάει το γόνατο, κάνω λίγο υπομονή. Όταν όμως το μάτι βρίσκεται σε έξαρση μιας πάθησης, δεν μπορείς να κάνεις υπομονή, έτσι πολύ δεν είναι? Ναι, ναι. Λοιπόν, πάμε τώρα να μιλήσουμε για πρεσβυοπία. Ένα ακόμη ύπουλο σύμπτωμα στη ζωή του ανθρώπου. Κοιτάξτε, να δείτε, η πρεσβυοπία είναι ένα θέμα το οποίο θα μας απασχολήσει όλους. Τι είναι η πρεσβυοπία? Είναι η μη ικανότητα του ματιού να εστιάζει κοντά, λόγω ηλικίας. Κοντά. Κοντά, να μην μπορεί να εστιάσει κοντά, λόγω ηλικίας. Έτσι, ένα παιδάκι, ας πούμε, το οποίο είναι 10-12 χρονών, μπορεί να δει ακόμα και στα 8 εκατοστά, πολύ κοντά. Εδώ. Μικρότερα παιδιά, ακόμα πιο κοντά. Μπορεί και στα 3-4 εκατοστά μπορούν να δουν. Ένας άνθρωπος ο οποίος είναι γύρω στα 45-48 έτη, εκεί δεν μπορεί να δει τόσο κοντά. Θα πρέπει να πάει το κείμενό του ή το αντικείμενο που θέλει να δει στα 35 εκατοστά περίπου, αρκετά πιο μακριά από το παιδάκι. Αυτό μου κάνει εντύπωση, γιατί συνήθως μακριά νομίζω δεν βλέπουμε εύκολα. Το πολύ κοντά, σωστά, γιατί πολύ μας σωστά. Ενοχλεί. Θα σας πω αμέσως παρακάτω. Και όταν φτάνει κανείς σε μια ηλικία γύρω στα 60-65, εκεί η ικανότητά του να δει κοντά έχει σχεδόν εξαλειφθεί. Δηλαδή δεν μπορεί να δει σε απόσταση όσο είναι το χέρι του. Δηλαδή σε μια απόσταση ενός μέτρου δεν μπορεί να δει. Α, γι' αυτό οι παππούδες κάνουν αυτό εδώ, ε. Ακριβώς, ακριβώς. Άρα είναι κάτι που όσο περνάνε τα χρόνια θα μας απασχολήσει όλους. Γιατί συμβαίνει αυτό? Γιατί το μάτι χάνει την ικανότητά του, ο μηχανισμός εστίασης χάνει την ικανότητά του να εστιάζει κοντά. Εξελικτικά το μάτι ήταν ένα όργανο το οποίο ήταν σχεδιασμένο από τη φύση να λειτουργεί για κοντά μέχρι τα 40, 45, 50 χρόνια. Μην ξεχνάτε ότι ο μέσος όρος ζωής μέχρι και το 19ο αιώνα ήταν 60 έτη, ίσως και λίγο λιγότερα. Πρέπει να αλλάξουμε τις ρυθμίσεις όμως τώρα. Δεν αλλάζει η εξέλιξη τόσο γρήγορα, δυστυχώς. Πρέπει να την βοηθήσουμε εμείς. Βοηθήστε μας. Άρα ο βιολογικός οργανισμός που λέγεται άνθρωπος ήταν προγραμματισμένος να βλέπει μέχρι το τέλος της ζωής του, που ήταν μέχρι το 19ο αιώνα, τα 50-60 έτη. Έχουμε φτάσει με τη βοήθεια της ιατρικής σε άλλα προσδόκιμα επιβίωσης και έχουμε φτάσει στα 80, ίσως και παραπάνω. Όλα αυτά τα χρόνια είναι και παραγωγικά χρόνια τώρα. Δηλαδή, εργαζόμαστε ως 65-70 χρόνια. Και δυστυχώς, από τα 40-45-50 έχουμε μια δυσκολία στην κοντινή μας όραση. Εκεί πρέπει κάτι να κάνουμε, πρέπει κάπως να βοηθήσουμε. Είναι μια κατάσταση που απασχολεί πάρα πολύ κόσμο παγκοσμίως. Από τα 6 δισεκατομμύρια που είναι παγκοσμίως, 1,8-2 δισεκατομμύρια έχουν πρεσβυοπία. Είναι μια κατάσταση η οποία δημιουργεί, πέρα από τη δυσκολία στην όραση, και κοινωνικά προβλήματα και ψυχολογικά προβλήματα και οικονομικά, αν θέλετε, προβλήματα. Ειδικά στον ανεπτυγμένο κόσμο, στον οποίο ζούμε, στον ανεπτυγμένο δυτικό κόσμο που ζούμε εμείς, έχουμε μια παραγωγική ζωή, όπως σας είπα, στα 65-70 χρόνια, και έχουμε και ένα αντικείμενο που το έχουμε πάντα στα χέρια μας, που λέγεται κινητό πλέον. Το κινητό είναι σε μια ενδιάμεση απόσταση, 30-40 εκατοστά, και πλέον το έχουμε όλοι μας ανάγκη, ακόμα και σε μεγαλύτερες ηλικίες. Και έτσι, ενώ ίσως σε κάποιες παλιότερες εποχές κάποιος ο οποίος δεν ασχολούνταν πάρα πολύ με το διάβασμα, έκανε κάποιες αγροτικές εργασίες, δεν τον απασχολούσε και τόσο πολύ κοντινή του όραση, τώρα πλέον αυτός ο άνθρωπος που έχει το κινητό στα χέρια του βλέπει ότι δυσκολεύεται και έρχεται στο γιατρό για να αντιμετωπίσει τα συμπτώματα της πρεσβυοπίας. Άρα ο αριθμός των πρεσβυόπων αυξάνεται, γιατί αυξάνονται και οι ανάγκες για κοντινή και για ενδιάμεση όραση στο σύγχρονο τρόπο ζωής. Υπάρχουν διαφορές μεταξύ ανδρών και γυναικών. Παρότι και η πρεσβυοπία είναι η ίδια, όπως καταλαβαίνετε, και στους άντρες και στις γυναίκες, δεν τίθεται θέμα. Αλλά σωματομετρικά, ας πούμε, ο άντρας έχει μακρύτερο χέρι. Μπορεί να πάει και το κινητό και λίγο παραπέρα. Η γυναίκα είναι πιο μικρόσωμη. Αντιμετωπίζει πιο γρήγορα προβλήματα πρεσβυοπίας. Αφού αφήστε και το άλλο, που η γυναίκα δεν θέλει να βάλει και το γυαλάκι της. Δεν θέλει για κανένα λόγο να βάλει ένα γυαλάκι και να φαίνεται μεγαλύτερη, όπως λένε. Οπότε αναγκάζεται να μην βλέπει. Άρα εδώ έρχονται τα ψυχολογικά και κοινωνικά και τα οικονομικά προβλήματα που σας είπα. Υπάρχει άγχος, υπάρχει κατάθλιψη, υπάρχουν όλα αυτά. Και βάζοντας ένα γυαλάκι, ίσως αυτά όλα διορθωθούν. Ίσως αυτά να περάσουν σε ένα καλύτερο επίπεδο. Αν το γυαλάκι δεν σώσει την κατάσταση, μετά τι γίνεται? Εδώ είμαστε, γι' αυτό είμαστε το εδώ. Καθυστερούμε να το βάλουμε. Όπως σας είπα, πολλοί λόγοι που το καθυστερούμε.
Παλιότερα, όπως σας είπαμε, υπήρχε το γυαλάκι. Είχε ξεκινήσει από τα παλιότερα χρόνια, υπήρχε ένα καλάθι, έπαινα σε ένα γυαλάκι, το έβαζες. Υπάρχει ακόμα αυτή η μορφή σε κάποιες λαϊκές κτλ. Βρίσκει κάποιο γυαλάκι, κάτι θα κάνει. Εδώ πέρα, τουλάχιστον στον αναπτυγμένο κόσμο, κάποια λύση θα βρεθεί σε γυαλάκι. Τώρα τα γυαλάκια έχουν προχωρήσει, υπάρχουν και διπλοεστιακά με την γραμμή στη μέση τα οποία έχουν εγκαταλειφθεί και πολυεστιακά γυαλιά που είναι και για κοντά και για μακριά. Μεγάλη βοήθεια έχουν δώσει οι φακοί επαφής. Οι φακοί επαφής βοηθούν και στην πρεσβυοποιία. Υπάρχουν πολυεστιακοί φακοί επαφής όπως τα γυαλιά που εστιάζουν και κοντά και μακριά και υπάρχουν και η δυνατότητα να προσαρμόσει κανείς το ένα μάτι κοντά και το άλλο μακριά και να βλέπει σε όλες τις αποστάσεις. Τα ρυθμίζουμε όλα αυτά στο ιατρείο. Τώρα, με τους φακούς επαφής τι πρόβλημα έχουμε? Ότι σε μεγαλύτερες ηλικίες είναι δυσκολότερη εφαρμογή. Είναι πιο στεγνό το μάτι, έχει κινητικά προβλήματα ο άνθρωπος, έχει κάποιο Πάρκινσον, έχει δυσκολία στο να βάλει το φακό επαφής. Και δεν έχει υπομονή πάνω. Και δεν υπάρχει και υπομονή. Έχουν δείξει μελέτες ότι μετά τα 65-70 ειδικά ο φακός επαφής πολύ δύσκολα χρησιμοποιείται. Εκεί θα έρθει ο ασθενής στο ιατρείο και θα ζητήσει τη συμβουλή πώς θα μπορούσε να απαλλαγεί από την πρεσβυοποία του με κάποιο άλλο τρόπο, με κάποιο μη οπτικό τρόπο, όχι με γυαλιά ή φακούς επαφής, και εδώ θα έρθουμε να τον βοηθήσουμε. Νεότερες εξελίξεις στο όλο θέμα είναι τα φάρμακα τα οποία αντιμετωπίζουν την πρεσβυοποία. Είναι κάποια παλιότερα φάρμακα τα οποία πλέον εφαρμόζονται για τη διόρθωση της πρεσβυοποίας με συγκεκριμένη δοσολογία. Αυτά τα φάρμακα τι σκοπό έχουν? Να σε βοηθήσουν να δεις κοντά για κάποιες ώρες, όσο τα χορηγούμε, είναι σε μορφή κολλήριων. Και όχι μόνο αυτό, αλλά να καθυστερήσουν και την εξέλιξη της πρεσβυοποίας, να μην προχωρήσει τόσο γρήγορα η πρεσβυοποία. Επειδή ο μηχανισμός της πρεσβυοποίας και της δημιουργίας του καταράκτη είναι παρόμοιος, αυτά τα φάρμακα ίσως βοηθήσουν και στην καθυστέρηση της εξέλιξης του καταράκτη. Ήδη στην Αμερική έχουν πάρει έγκριση κάποια τέτοια φάρμακα από τον Αμερικάνικο Οργανισμό Φαρμάκων και χρησιμοποιούνται για την διόρθωση της πρεσβυοποίησης με καλά αποτελέσματα. Εδώ υπάρχουν αυτά τα φάρμακα? Όπως είπα, είναι παλιά φάρμακα. Απλώς τα σκευάσματα τα συγκεκριμένα με τη συγκεκριμένη συγκέντρωση και την συγκεκριμένη δοσολογία δεν έχουν έρθει ακόμα εδώ. Τα περιμένουμε σύντομα. Είναι φάρμακα τα οποία ενσταλάζονται 2-3 φορές την ημέρα και κρατάνε 6 με 8 ώρες μια καλή ποιότητα κοντινής όρασης. Μπορεί να χρησιμοποιηθούν και στο ένα μάτι μόνο. Το μάτι αυτό να εστιάζει κοντά και το άλλο να χρησιμοποιεί κανείς για μακριά, έτσι ώστε να βλέπει σε όλες τις αποστάσεις. Προβληματάκια είχαν αυτά τα φάρμακα και γι' αυτό προσπαθούμε να τα προσαρμόσουμε τη δόση τους έτσι ώστε να μην δημιουργούν προβληματάκια αυτά, ο οποίος είναι κάποιος πονοκέφαλος, κάποιος φλεγμονές στο μάτι. Και προς τα εκεί πάει η όλη εξέλιξη τεχνολογίας, ώστε να χορηγηθούν αυτά τα φάρμακα τουλάχιστον στον ένα οφθαλμό και να βλέπει αυτός ο οφθαλμός κοντά χωρίς να υπάρχει πρόβλημα. Από εκεί και πέρα υπάρχει κάποιο λέιζερ, κάποια πιο δυναμική θεραπεία? Δηλαδή δεν θέλω ούτε γυαλιά, ούτε φακούς, ούτε σταυρό. Πολύ σωστά. Θέλω κάτι να τελειώνει αυτή η υπόθεση. Ωραία. Και ερχόμαστε στα επεμβατικά, όπως πολύ σωστά λέτε, η οποία διόρθωση με επεμβατικά μέσα είναι η επέμβαση που ζητάει πάρα πολλοί κόσμος πλέον ερχόμενος στο ιατρείο. Θέλει να απαλλαγεί από τα γυαλιά του, δεν θέλει πλέον να ασχολείται με αυτό το θέμα των γυαλιών για κοντά. Αυτή η διόρθωση η κοντινή για να γίνει πρέπει να γίνει μια πολύ μεγάλη συζήτηση με τον άνθρωπο, τον υποψήφιο προς θεραπεία που έχω απέναντί μου. Πρέπει να γίνει μια πολύ μεγάλη συζήτηση για να εξετάσουμε τις ανάγκες του ανθρώπου αυτού. Πού θέλει να βλέπει καλύτερα? Θέλει να διαβάζει? Θέλει να βλέπει πιο μακριά? Ποια είναι ακριβώς η εργασία του? Είχε υπολογιστή όλη τη μέρα μπροστά του? Είχε λιγότερη χρήση υπολογιστή? Πόσο συχνά χρησιμοποιείται το κινητό? Θέλει περισσότερο το κινητό? Είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση να κατανοήσουμε τις ανάγκες του. Τι δουλειά κάνει αυτός ο άνθρωπος? Είναι κάποιος εκπαιδευτικός? Είναι κάποιος αγρότης? Τελείως διαφορετικές περιπτώσεις. Όλα αυτά πρέπει να συναξιολογηθούν για να επιλέξουμε την κατάλληλη θεραπεία. Και βέβαια, το πιο σημαντικό απ' όλα, σε τι ηλικία είναι αυτός ο άνθρωπος? Είναι κάποιος νέος πρεσβύοπας, ο οποίος είναι στα αρχόμενα 40, ή είναι κάποιος μεγαλύτερος ηλικιακά άνθρωπος, ο οποίος είναι στα 60-70. Τελείως διαφορετική και εκεί η αντιμετώπιση. Ας τα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Έτσι, ένας νεαρός πρεσβύοπας, γύρω στα 40-45, είναι κατάλληλος για επέμβαση με μία επέμβαση ανάλογη του λέιζερ μυοπίας.
Σε αυτή την περίπτωση ρυθμίζεται έτσι η κατάσταση, ότι στο ένα μάτι να βλέπει καλά μακριά και το άλλο μάτι ρυθμίζεται για να βλέπει κοντά. Ειδικά αν αυτός ο άνθρωπος έχει λίγη μοιοπία ή λίγο υπερμετροπία, λύνεται και αυτό το πρόβλημα. Δηλαδή λύνεται και το θέμα της υπερμετροπίας και το θέμα της μοιοπίας και του αστιγματισμού. Άρα με ένα λέιζερ γύρω στα 40-45 τα λύνουμε όλα. Λύνουμε το θέμα του μακρινού και το θέμα του κοντινού. Mm-hmm. Και κρατάει αυτό αρκετά. Δηλαδή ως τα 55, μια δεκαετία θα έλεγα ίσως και παραπάνω κρατάει. Και μετά πρέπει να το επαναλάβουμε. Μετά ίσως θα χρειαστεί κάποιο γυαλάκι μέχρι να επαναλάβουμε ίσως κάποια άλλη επέμβαση από εκεί και πέρα. Τι άλλη επέμβαση, δεν μπορούμε να ξανακάνουμε την ίδια διαδικασία? Μπορούμε να ξανακάνουμε την ίδια, αλλά πλέον όταν φτάσουμε σε μια ηλικία γύρω στα 60-65, εκεί επεμβαίνουμε σε άλλο μέρος του ματιού. Mm. Γιατί συμβαίνει αυτό? Γιατί ο άνθρωπος πλέον έχει απολέσει πλήρως την ικανότητά του να δει κοντά στα 60-65 και αρχίζει σιγά σιγά να κάνει και ένα μικρό καταράκτη, μια αρχόμενη σκλήρυνση του φακού. Οπότε σε μεγαλύτερες ηλικίες η περιοχή του ματιού που επεμβαίνουμε δεν είναι πλέον το μπροστά μέρος, όπως είναι ο κερατοειδής που το λέει της μοιοπίας ή της περιθυμιοπίας, όπως λέμε, αλλά είναι ο φακός του ματιού, η περιοχή που δημιουργείται ο καταράκτης. Έχουμε πολύ καλά αποτελέσματα εκεί πέρα, γιατί γλιτώνει μια επέμβαση ο ασθενής. Γλιτώνει την επέμβαση του καταράκτη που θα την κάνει ίσως σε 5-10 χρόνια. Και αποκαθίσταται η κοντινή του όραση. Mm-hmm. Έχουμε πάρα πολλές επιλογές εκεί πέρα στο τι είδους φακούς θα χρησιμοποιήσουμε, θα εμφυτεύσουμε, ας πούμε, μέσα στο μάτι και να διορθώσουμε το πρόβλημά του, το κοντινό και το μακρινό. Το δέχεται πάντα ο οργανισμός? Πάντα. Είναι ένα δρανές υλικό ακριλικό, το οποίο είναι σε ανάγκια περιοχή του ματιού, δεν έχει αγκία εκεί που μπαίνει, οπότε το μάτι το δέχεται πάρα πολύ καλά, χωρίς κανένα απολύτως πρόβλημα. Είναι η επέμβαση ανάλογη με αυτή που κάνουμε τον καταράκτη στις μεγαλύτερες ηλικίες. Άρα είναι μια επέμβαση η οποία ως επέμβαση θα την κάνουμε όλοι μας. Θα την κάνουμε όλοι μας. Άρα, αν κάποιος ξεκινάει με κάποια προβληματάκια σε αυτή την ηλικία κοντινής όρασης και έχει και έναν ερχόμενο καταράκτη ή δεν έχει, ας πούμε, έναν καταράκτη, είναι καλός υποψήφιος να κάνει αυτή την επέμβαση. Γίνεται και στα δύο τα μάτια, συνήθως. Και εδώ μπορούμε να ρυθμίσουμε το ένα μάτι να είναι καλύτερη η όρασή του για μακριά και το άλλο καλύτερη η όρασή του για κοντά. Αυτή λέγεται η τεχνική της μονόφθαλμης όρασης. Μονοβίζιον θα το βρείτε. Με απλούς φακούς. Υπάρχει και επιλογή να κάνουμε πιο εξειδικευμένες λύσεις. Να εμφυτευτούν πολυεστιακοί ενδοφακοί, όπως λέγονται. Όταν λέμε ενδοφακούς, λέμε φακούς μέσα στο μάτι. Πιο δυναμικό είναι αυτό? Αυτό που λέμε, το λέμε ενδοφακό και να το ξεχωρίσουμε από το φακό επαφής, ας πούμε, αυτή τη στιγμή, στη συζήτησή μας. Άρα, ο φακός που μπαίνει μέσα στο μάτι λέγεται ενδοφακός, για να ξεχωρίσουμε από το φακό επαφής και να μην υπάρχει κάποια παρανόηση. Μπαίνει μέσα στο μάτι αυτός ο φακός και είναι πολυεστιακός. Δηλαδή, ρυθμίζει όραση ταυτόχρονη. Ταυτόχρονη εδώ και μακριά και κοντά. Mm. Υπάρχουν και τεχνολογίες με προσαρμοστικούς ενδοφακούς, δηλαδή φακούς που μιμούνται τη φυσιολογική διαδικασία του ματιού να βλέπει κοντά μακριά ανάλογα με την περίπτωση. Και υπάρχει και μια νεότερη τεχνολογία που λέγονται φακοί αυξημένου βάθους πεδίου. Φανταστείτε ένα φακό που σου επιτρέπει να βλέπεις από εδώ μέχρι ένα πολύ μεγάλο βάθος πεδίου, 60-70 πόντους, σε όλη αυτή την απόσταση και δεν είναι εστιασμένος για να βλέπεις το 1 μέτρο ή στα 10 μέτρα. Άρα σου παρέχει ένα πολύ μεγάλο βάθος πεδίου και βλέπεις και κοντά και μακριά. Όλα αυτά είναι λύσεις τις οποίες έχουμε στη φαρέτρα μας και εξατομικεύονται ανάλογα με τις ανάγκες και την ηλικία του ασθενούς. Πρέπει να έχει υπόψη του ασθενής, ο υποψήφιος για διόρθωση, ότι όλοι αυτοί οι φακοί που μπαίνουν στο μάτι, οι ενδοφακοί, έχουν κάποιο συμβιβασμό στο μακρινό. Δηλαδή δεν θα έχεις την απόλυτη καλή όραση όπως είχες για μακριά. Αλλά σου παρέχουν μια πάρα πολύ καλή ενδιάμεση και κοντινή όραση. Mm-hmm. Γενικότερα στη χειρουργική διόρθωση της πρεσβυοπίας, θα έλεγα ότι πρέπει να έχουμε ρεαλιστικές προσδοκίες. Σε καμία περίπτωση δεν θα έχουμε την όραση που έχουμε όταν είμαστε 18 χρονών. Σίγουρα όμως θα έχουμε μια όραση πολύ καλή κοντά και ενδιάμεσα και αρκετά καλή για μακριά, καλύπτοντας όλες τις σύγχρονες ανάγκες. Mm-hmm. Και στη δουλειά μας και στη διασκέδαση και στο κινητό και παντού. Εξαιρετικά. Και το θέμα είναι ο άνθρωπος να είναι λειτουργικός, να μην είναι εξαρτημένος, να είναι αυτόνομος. Είναι μια αίσθηση ανεξαρτησίας πρωτόγνωρη που νιώθει αυτός ο άνθρωπος. Δηλαδή, από εκεί που είναι εξαρτημένος με 2-3 ζευγάρια γυαλιά, βλέπεις ανθρώπους
με ένα ζευγάρι στα μάτια, ένα στο κεφάλι, ένα να κρέμεται εδώ πέρα και ξαφνικά απελευθερώνεται από όλο αυτό το πράγμα. Mm-hmm. Ξαφνικά έχει μια ελευθερία και δραστηριότητα πολύ μεγαλύτερη από ό,τι είχε πριν και στη δουλειά του και στη διασκέδασή του. Και ανεβαίνει και η ψυχολογία του. Σίγουρα. Τέλος, θα ήθελα να